φίλοι, καλώ ήλθατε σε μία ακόμη συναρπαστική και ενδιαφέρουσα εκπομπή στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ 2023, που σα φέρνει πιο κοντά σε εμπνευσμένε συζητήσει με εκλεκτού καλεσμένου, οι οποίοι θέλουν να μοιραστούν μαζί μα το όραμά του, τι σκέψει του και βεβαίω τα σχέδιά του για την επόμενη μέρα των εκλογών τη 8η Οκτωβρίου. Σήμερα, στο στούντιο τη εκπομπή, φιλοξενώ μία ξεχωριστή προσωπικότητα, που βεβαίω δεν θέλει ιδιαίτερε συστάσει, γιατί τη γυναίκα αυτή την γνωρίζετε, την αγαπάτε για αυτό που είναι και είμαι σίγουρη πω σήμερα θα την αγαπήσετε ακόμη περισσότερο. Γιατί εδώ θα ξετυλίξει πτυχέ τη ζωή τη, κυρίω από την πολιτική τη πορεία μέσα από την αυτοδιοίκηση, τι οποίε πτυχέ δεν γνωρίζετε κάποιοι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Κυρίε και κύριοι, είναι η Μπέση Αργυράκη και είμαι πολύ χαρούμενη Μπέση που σε έχω σήμερα κοντά μου με αφορμή την υποψηφιότητά σου ω Περιφερειακή Σύμβουλο στον νότιο τομέα Αττική με τον συνδυασμό του Νίκου Χαρδαλιά Αττική μπροστά. Και μιλάω στον Ενικό, γιατί είναι γνωστό ότι είμαστε φίλε περίπου 25 χρόνια. Μάγδα μου, η χαρά είναι δική μου. Ειλικρινά είμαι εδώ και σε βλέπω μετά από αρκετό καιρό και μου δίνεται μια ευκαιρία μεγάλη να πω κάποια πράγματα που διαφορετικά δεν θα τα ήξερε ίσως ο κόσμος, αλλά να δώσω κι εγώ ένα χαιρετισμό στον κόσμο που με ακολουθεί τόσα χρόνια και δεν με έχει προδώσει με ό,τι και να ασχοληθώ. Έχουμε πολλά να πούμε Μπέση και σιγά σιγά θέλω να ξετυλίξουμε το κουβάρι της πορείας σου και θέλω ξεκινώντας να μάθουμε πόσα χρόνια ασχολήσε με την αυτοδιοίκηση και ποιες θέσεις ευθύνης είχε αναλάβει. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με την αυτοδιοίκηση και ίσως ο πολλή κόσμο δεν το γνωρίζει. Είναι πάνω mm -hmm. από 30 χρόνια. Είμαι στο Δήμο Γλυφάδα. Έχω δουλέψει εκεί πολύ με την υπέροχη ομάδα κατά διαστήματα. Ε, τελευταία είμαι με τον γιωργο Πανικολάο. Είμαι αντιπρόεδρο στο Γκολφ. Αλλά πριν, mm -hmm. μέσα από θέσει ευθύνη και για χρόνια, μου δόθηκε πάλι ευκαιρία να ασχοληθώ όχι μόνο με πολιτιστικέ δομέ, αλλά και κοινωνικέ, έλεγα που το κάνω με πολύ πολύ αγάπη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί μέσα από αυτές τις θέσεις προσφέρεις και αν δεν κάνω λάθος για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ήταν και μεγάλος η συμβολή στα ΟΜΕΑ. Αν δεν κάνω λάθος. Καλά θυμάμαι. Ναι, θυμάσαι καλά για τρία χρόνια ένιωθα 20 χρονών φεύγοντας από το μάθημα των ΑΜΕΑ, τα οποία με πολύ πολύ αγάπη με αγκάλιασαν και μαζί δίναμε χαρά ο ένας τον άλλον. Είχαμε μαζευτεί μια μεγάλη ομάδα και τραγουδούσαμε μαζί έγινοταν κάποιος χορός Πάρα πολύ ωραίο μάθημα, το οποίο πραγματικά θα ήθελα να το ξαναζήσω με την πρώτη ευκαιρία. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία σου που δοθεί. μου δίνεις. Αυτή η ευκαιρία. Να, να. Θέλω να τα πούμε όλα αυτά, γιατί ο κόσμος σε γνωρίζει μέσα από τη lifestyle ζωή, το τραγούδι, τη μουσική, αλλά πίσω από όλο αυτό υπάρχει μια άλλη μπέση. Μια μπαίση που ασχολείται με την κοινωνία, με την καθημερινότητα των πολιτών και με πολλή δουλειά στην αυτοδιοίκηση. Θέλω να μου πεις τι κρατάς με λίγα λόγια μέσα από αυτή την εμπειρία που έχει στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στο Δήμο Γλυφάδας μετά από τόσα πολλά χρόνια. Μετά από τόσα πολλά χρόνια λοιπόν στο Δήμο Γλυφάδας και μετά από θέσει ευθύνη mm -hmm. που είχαν να κάνουν με τον πολιτισμό, Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξη Πολιτισμού, Αντιπρόεδρο, ο Δίο. Πρόεδρος, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο με μεγάλες συναυλίες με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο πρόεδρος και σε άλλες θέσεις και σε άλλες δομές και όπου μου δόθηκε ευκαιρία. Αυτό λοιπόν που αποκόμισα μέσα από αυτό είναι ότι είχα τον κόσμο κοντά μου, μπόρεσα να βοηθήσω όπου μπορούσα και όπου μου υπεδείκνυε ο δήμαρχος και αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω τώρα, στην περιφέρεια, αν μπορέσω και αν μου δοθεί η ευκαιρία, πράγμα που πραγματικά το θέλω. Τα μανίκια δεν είναι τυχαία σηκωμένα ψηλά. Είναι ψηλά γιατί. Έτσι έχω μάθει. Λοιπόν, τα μανίκια και δουλεύουμε. Ισχύει αυτό. Και όποιο σε γνωρίζει, και ο κόσμο νομίζω το έχει αντιληφθεί και το έχει εισπράξει αυτό. Μπέση, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, ποιο είναι ο κύριο λόγο που σε οδήγησε να διεκδικήσει τη θέση τη Περιφερειακή Συμβούλου στο νότιο τομέα Αττική. Είναι εύκολη η απάντηση η Μάγδα μου. Mm -hmm. Μετά από πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, και μετά από όλα αυτά που έμαθα εκεί και αποκόμισα, ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι να πάω στην περιφέρεια και από ένα άλλο μετερίζει να συνεχίσω να προσφέρω αυτά τα οποία έχω κερδίσει από την τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά τις γνώσεις. Είμαι σίγουρη πως όλοι σε ρωτούν για τους λόγους που αποχώρησες από την Γλυφάδα μετά από, όπως ανέφερες και εσύ, από 33 ολόκληρα χρόνια. Δεν αποχώρησα από τη γλυφάδα. Mm -hmm. Πηγαίνοντας στην περιφέρεια, συμπεριλαμβάνεται και η γλυφάδα μαζί mm -hmm. με τους άλλους Δήμους και μου δίνεται ευκαιρία από εκεί να βοηθήσω όχι μόνο την πόλη μου, που εκεί μεγάλωσαν να τα παιδιά μου και εκεί πέρασα mm -hmm. τόσα χρόνια και την αγαπώ. Mm -hmm. ε, να απλωθώ, ε, να κάνω ένα βήμα μπροστά και να μου δοθεί Πολύ ευκαιρία ωραία. από άλλο μετερίζει πάλι να βοηθήσω. Πολύ ωραία. Η οικογένειά σου, η κόρη σου, η φίλη σου, πώς αντέδρασαν σε την απόφαση. Hey, η κόρη μου γνωρίζει ότι ό,τι αναλαμβάνω το φέρνω σε πέρας, mm -hmm. ο γιος μου το ίδιο, mm -hmm. ο άνδρας μου είχε μία αντίρρηση γιατί όταν αναλαμβάνω κάτι χάνομαι και <laughs> λείπω από το σπίτι, αλλά άμα δεν ασχοληθεί ζεστά και δεν δώσει τον καλύτερό σου εαυτό, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό Έτσι. κάναμε οικογενειακό συμβούλιο και όταν συμφώνησαν όλοι, Τότε μόνο προχώρησα γιατί πάντα έτσι γίνεται στο σπίτι μα. Άρα δηλαδή πήρε το OK από όλη την οικογένεια. Ακριβώ. Όντω. Ναι. Απίστευτο. Και είναι μια συνήθεια, μια πρακτική την οποία ακολουθείτε σε όλε τι μεγάλε αποφάσει στην οικογένειά σα. Ένα πράγμα που κάνουμε στην οικογένειά μου είναι οπωσδήποτε να βρισκόμαστε στο μεσημεριανό τραπέζι, όπου εκεί να ανταλλάσσουμε απόψεις, να λέμε ο καθένας την άποψή του, τη γνώμη του και, και να φαγκάζουν. αποφασίζουμε, ναι, φυσικά και τα νέα, τι, και τι μας συμβαίνει και να αποφασίζουμε όλοι μαζί για κάποια τέτοια γεγονότα που θέλουνε Τη συγκατάθεση όλη τη οικογένεια. Τώρα δράτω με τι από την κουβέντα μα. Ε, πολύ χαίρομαι γι' αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, δράτω με λοιπόν τις ευκαιρίες από την κουβέντα μα για να σε ρωτήσω ποιε είναι οι αξίε και οι πεπιθήσει που σε οδηγούν στη μέχρι τώρα πορεία σου. Οι αξίε mm -hmm. είναι η πατρίδα μου που τη λατρεύω. Είναι η οικογένεια που μόλις ανέφερα. Mm -hmm. Είναι η θρησκεία που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε. Mm -hmm. Πατρίδα λοιπόν, mm. θρησκεία, οικογένεια mm -hmm. είναι ε, το τρίγωνο που με κάνει να ακολουθώ και να νιώθω ασφαλής. Μπέση, είμαι σίγουρη ότι μπορείς να προσφέρεις την περιφέρεια για τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά θέλω να μου πεις εσένα, έτσι, πώς το βλέπεις για σένα, ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι βασικές. Οι προτεραιότητες οι βασικές για να προσφέρω στην περιφέρεια δεν είναι προτεραιότητες που εγώ θα αποφασίσω. Mm -hmm. Είναι σίγουρο όμως ότι ό,τι αποφασίσει ο Νίκος ο Χαρδαλιάς ο οποίος είναι ένας στρατιώτης και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά πώς θα μας οδηγήσει και τι θα δώσει στον κάθε άνθρωπο που θα καταλήξει στην περιφέρεια, mm -hmm. ε, πιστεύω ότι μπορώ να προσαρμοστώ, να μάθω πολύ εύκολα και να προσφέρω από όπου εκείνος αποφασίσει. Μπέση, κλείνοντα θα ήθελα να στείλει ένα μήνυμα στους τηλεθεατές που σε παρακολουθούν και αμέσως μετά να αναφέρουμε βεβαίως και τις περιοχές στις οποίες εκλέγεσαι στα νότια προάστια. Με γνωρίζετε και σας γνωρίζω χρόνια και είμαι υπερήφανη που μπορώ πάντα να σας κοιτώ στα μάτια με βλέμμα καθαρό και ήσυχη συνείδηση. Η εμπειρία και οι γνώσει που έχω αποκομίσει υπηρετώντα την τοπική αυτοδιοίκηση και το Δήμο μου με επιτυχία σε υπεύθυνε διοικητικέ θέσει πάνω από 30 έτη, όπω είπα, είναι πολύτιμε. Αυτή την πολύτιμη εμπειρία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας από ένα σημαντικό τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι η Περιφέρεια Αττικής, κάτω από μια εμπνευσμένη, δοκιμασμένη και πετυχημένη ικανή διοίκηση, όπως αυτή του Νίκου Χαρδαλιά, με τον οποίο είναι τιμή να συμπορεύομαι. Όλα αυτά, μαζί με το πάθος μου για προσφορά, την αγάπη μου για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό, την πίστη μου στο στόχο για την Αττική, όπως όλοι την οραματιζόμαστε για την Αττική μπροστά. Ζητώ τη στήριξή σας για να κάνω για άλλη μια φορά αυτό που ξέρω καλά τόσα χρόνια. Να προσφέρω και να υπηρετώ τον συνάνθρωπο. Η εμπιστοσύνη σας. Δύναμή μου. Μπέση, ε, σε ρώτησα και πριν και επιμένω να μας αναφέρεις τις περιοχές από τις οποίες διεκδικείς την ψήφο των πολιτών. Οι περιοχές που διεκδικώ την ψήφο των πολιτών είναι ο Άγιος Δημήτριος, είναι ο Άλυμος, η Γλυφάδα, το Ελληνικό, η Αργυρούπολη, η Καλιθέα, το Μοσχάτο, Ταύρος μαζί, Νέα Σμύρνη, Παλαιοφάλιρο. Χαίρομαι πολύ γιατί κρύβεις μέσα σου ευαισθησία, αγάπη, φλόγα όρεξη για δουλειά. Είπε πριν, ανέφερε για τα ε, μανίκια που είναι πάνω. Χαίρομαι <χω> πολύ, γιατί ξέρω ότι είσαι και δουλευταρού και όταν πιάνει κάτι, θε να το κάνει τέλεια. Ειλικρινά, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που έτσι σήμερα μοιράστηκε μαζί μα εδώ ε, τι πολιτικέ σου σκέψει, το όραμά σου για την Αττική. Μου αρέσει ο φθορμητισμό σου, γιατί σε γνωρίζω 25 χρόνια και δεν έχει αλλάξει καθόλου Μα καθόλου. Ευχαριστώ Αυτή σου η ενέργεια, η διάθεσή ευχαριστώ. σου για προσφορά, για ζωή και όπω προανέφερε και θα το ξαναπώ, για σκληρή δουλειά ε, και αφοσία σου στα κοινά, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά τα οποία ε, συνθέτουν έτσι ένα πολύ όμορφο πάζλ ενό ανθρώπου που μπορεί να δώσει τον καλύτερο το εαυτό στην περιφέρεια. Είναι τυχερό ο Νίκο που σε έχει κοντά του. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και εγώ που είμαι δίπλα του. Ε, και θα, θα είμαι συνεχώ. Στο εύχομαι ολόψυχα. Καλή Είστο. επιτυχία, καλή δύναμη. Και να σου πω κάτι, τη χάρηκα αυτή τη συνέντευξη, γιατί είσαι αυθόρμητη, χωρίς πολλά-πολλά. Είσαι η Μπέση που ξέρουμε. Και νομίζω ότι αυτό αγαπάει ο κόσμος και γι' αυτό θες εψηφίσεις εκλογές. Δεν ήμουν και δεν θα γίνω ποτέ πολιτικός. Είμαι απλά ένας ενεργός πολίτης Χαίρομαι. που θέλω να προσφέρω. Χαίρομαι. Τα πράγματα είναι απλά. Χαίρομαι, και μπέση. μέσα από τη δουλειά μου... Που λένε ότι ίσω οι καλλιτέχνε δεν μπορούν να προσφέρουν. Όλοι μπορούν να προσφέρουν. Όλοι μπορούν. Ο και οι καλλιτέχνε mm. έχουν και μια περίσχεια ευαισθησία, αν θέλει. Έχουν μια φαντασία που ίσω προσεγγίζουν ένα, ένα θέμα, το εκάστοτε θέμα, το εκάστοτε πρόβλημα, διαφορετικά και βρίσκεται η λύση πολύ πιο εύκολα. Χαίρομαι. Μπέση, σε ευχαριστώ. και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σα ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε τη σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω και εσείς να χαρήκατε αυτή την επικοινωνία, αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε με την Μπέση Αργυράκη και δίνουμε ραντεβού για την επόμενή μας συνέντευξη. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.